Πάμε να συνομιλήσουμε λίγο με τον κύριο Γιώργο Πικράκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Κύριε Πικράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχει σημάνει συναγερμό στην τοπική αστυνομία, σωστά, με αφορμή και την εντατικοποίηση κατά κάποιο τρόπο των ελέγχων με φόντο το δεύτερο καθολικό lockdown. Όχι μόνο στην τοπική, σε πανελλαδικό επίπεδο, σωστά. Πανελλαδικό επίπεδο. Για άλλη μια φορά η αστυνομία θα είναι τη αιχμή του δόρατος. Το σύνολο σχεδόν των ελέγχων έχει πέσει στις δικές μας πλάτες, όπως κάθε φορά, όπως έγινε και την άνοιξη έτσι και τώρα. Δεν θέλω να αδικήσω, κύριε Πικράκη, άλλες υπηρεσίες. Ωστόσο, κακά τα ψέματα, το βάρος των ελέγχων το έχει υπομειστεί η ελληνική αστυνομία. Το 99% των ελέγχων γίνονται από την ελληνική αστυνομία και αυτό φαίνεται και από τα στατιστικά που ανακοινώνει κάθε μέρα το Υπουργείο. Εάν και στην κοινή υπουργική απόφαση 8 συναρμόδιες υπηρεσίες φορείς είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους και την επιβολή προστήμων, βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι η αστυνομία θα βγάλει το φίδι από την τρύπα, το οποίο γίνεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω γιατί άλλες υπηρεσίες δεν μπορούν, αλλά πολλές φορές ότι υπολειτουργούν κάποιες υπηρεσίες. Ακριβώς. Πέφτει όλο το βάρος. Και προς τιμήν σας, κύριε Πικράκη, που το αναφέρετε. Δεν βλέπετε μονόπλευρα τα πράγματα. Αναφέρεστε και μια υποστελέχους που πιθανότατα να έχουν άλλες υπηρεσίες. Σε αυτό το πρώτο διάστημα έχουν καταγραφεί κάποια προβλήματα? Προβλήματα όχι ιδιαίτερα. Ναι. Σε σύγκριση με την προηγούμενη φορά, όπου ήταν σε ευρυϊκό στάδιο και όλοι ψαχνόμασταν να ερμηνεύσουμε τον νόμο ή να δούμε τι συμβαίνει. Τώρα υπάρχει μια εμπειρία. Πλην όμως, όπως πρόσφατα κάναμε και εμείς μια ανακοίνωση, θέλουμε η πολιτεία να μην μας ξεχάσει αυτή τη φορά. Γιατί την τελευταία φορά μας ξέχασε και υπάρχει ένα μεγάλο παράπονο από τους αστυνομικούς. Ήδη πάνω από 500 συνάδελφοι μας σε όλη την Ελλάδα έχουν νοσήσει. Πολλοί από αυτούς έχουν μεταφέρει το νόσημα και μέσα στα σπίτια τους. Στην πρώτη φάση της καραντίνας, την άνοιξη, όταν η πολιτεία αποφάσισε να μοιράσει κάποια επιδόματα και καλά έκανε, ξέχασε τον Έλληνα αστυνομικό. Το Σεπτέμβριο, ο Πρωθυπουργός, που όλοι περιμέναμε να ανακοινώσει το επικίνδυνο επιτέλους του επαγγέλματος, διότι να πούμε άλλη μια φορά, ο αστυνομικός δεν θεωρείται επικίνδυνο επάγγελμα, στην Ελλάδα μόνο, δεν το έκανε ο Πρωθυπουργός. Οπότε περιμένουμε αυτή τη φορά να κάνουν αυτό που πρέπει απέναντι σε αυτόν που δίνει την ζωή του και το αίμα του στους δρόμους. Μάλιστα. Οπότε περιμένετε κάποια ανταπόκριση μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας του lockdown και κάποιες απαντήσεις στα αιτήματα τα οποία ήδη έχετε θέσει? Πολύ σωστά. Κάποια ανταπόκριση και το κύριο που περιμένουμε εμείς είναι η αναγνώριση του επαγγέλματός μας σαν επικίνδυνο. Είναι κάτι που το περιμένουμε χρόνια και μας το έχουν υποσχεθεί τη στιγμή που έχουμε τόσους νεκρούς αστυνομικούς, διότι εμείς δεν ασχολούμαστε μόνο με τους ελέγχους για τον κορονοϊό αυτή τη στιγμή, ασχολούμαστε και με την καταπολέμηση του εγκλήματος, που είναι και το κύριο καθήκον μας. Κύριε Πικράκη, τα πρόστιμα, το εύρος των προστήμων σε αριθμό έχει μειωθεί σε σχέση με το πρώτο lockdown? Τι εικόνα έχετε? Σίγουρα έχει μειωθεί, διότι ναι, ο κόσμος έχει πειθαρχήσει λίγο περισσότερο, έχει μελετήσει λίγο παραπάνω την νομοθεσία. Δεν υπάρχει άγνοια σχέση με το πρώτο lockdown. Έχει αυξηθεί βέβαια το ποσό από 150 στα 300 ευρώ στην πλειοψηφία των προστήμων. Πλην όμως και εμείς δείχνουμε και κάποια επιοίκεια εκεί που πρέπει. Υπάρχει το ανθρώπινο κομμάτι στους ελέγχους που κάνει ο αστυνομικός. Είμαστε και εμείς άνθρωποι, είμαστε και εμείς μέσα στην κοινωνία. Οπότε μέχρι στιγμής από ό,τι διαπιστώνουμε ότι οι συνάδελφοι, οι πολίτες μας πειθαρχούν με τους εντολές της πολιτείας. Κύριε Πικράκη, οι πολίτες πώς αντιλαμβάνονται το ρόλο και τη θέση του αστυνομικού στον δρόμο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας? Οι πολίτες που πιστεύουν σε μια ευγνωμένη πολιτεία είναι μαζί μας, βοηθάει το έργο μας. Βέβαια υπάρχει το κομμάτι το οποίο πιθανόν να μην δεχτεί τον έλεγχο, αλλά εκεί είναι ο ρόλος μας να το επιβάλλουμε. Έχουμε και μία αυστηροποίηση βέβαια των μέτρων. Πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Χαρδαλιάς, την απαγόρευση των μετακινήσεων από την Παρασκευή βέβαια, από τις 9 το βράδυ έως και τις 5 τα ξημερώματα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα περισσότεροι αστυνομικοί θα βρεθούν από τα μεσάνυχτα και μετά στους δρόμους? Σίγουρα τις ώρες αυτές θα υπάρχουν αυξημένες δυνάμεις και έλεγχοι. Προφανώς από τον Υπουργό έγινε, διότι σε κάποιες πόλεις Ελλάδας έχουμε πολλά κρούσματα. Ευτυχώς μέχρι στιγμής στο Ηράκλειο δεν έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό. Πλην όμως και εμείς θα εφαρμόσουμε ό,τι διατάξει το Υπουργείο, πάντα στο μέτρο το ανθρώπινο και πάντα στο μέτρο που πρέπει να επιβληθούν κάποια πρόστιμα
ώστε να περιοριστεί όλη αυτή η κατάσταση. Και αυτή την περίοδο, κύριε Πικράκη, έχετε ένα διτό ρόλο. Από τη μία, να βεβαιώσετε πρόστιμα, να ελέγξετε τους ανθρώπους που βγαίνουν για να μετακινηθούν έξω, και από την άλλη, βέβαια, να καταπολεμήσετε την μικροεγκληματικότητα και την εγκληματικότητα. Αυτό είναι που ξεκινήσαμε από την αρχή, ότι παράλληλα με τα υπόλοιπα καθήκοντά μας, έχουμε και κάποια άλλα καθήκοντα που θα μπορούσαν κάποιες υπηρεσίες ή κάποιοι φορείς να μας ελαφρύνουν από αυτό το έργο. Και το θέμα δεν μπαίνει στη ζυγαριά, κύριε Πικράκη. Το ξέρετε ότι αυτό πρέπει να είναι σε μία ευθεία. Ναι, δυστυχώς όμως δεν ισχύει. Γιατί όπως είπα, πολλές φορές η ελληνική αστυνομία καλείται να αναπληρώσει τα κενά κάποιων υπηρεσιών που δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Μάλιστα. Κύριε Πικράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.